Λοιπόν, η δικιά μου εισήγηση είναι για το μάθημα των θρησκευτικών ως ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Και το εννοώ κυριολεκτικά, ένα σκάνδαλο το οποίο υπάρχει από συστάσεις του μαθήματος αυτού και από συστάσεις του νεοελληνικού κράτους. Δηλαδή από το 1830 έχουμε αυτό το εξελίξει σκάνδαλο. Γιατί είναι σκάνδαλο λοιπόν? Πρώτα απ' όλα διότι η εναλλαγή όλων των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων, αλλά ακόμα και οι εκτροπές από τις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, οι δικτατορίες δηλαδή, δεν μπορέσανε ποτέ, δεν βρήκαν ποτέ το θάρρος, καμία κυβέρνηση, κανενός προσανατολισμού, δεξιού, κεντρώου, αριστερού, να αντιπαρατεθούν στην κατάργηση αυτού του μαθήματος. Ενός μαθήματος το οποίο στο σύγχρονο κοσμικό κράτος, στο σύγχρονο κοσμικό δημοκρατικό κράτος, έρχεται σε πλήρη αντίφαση και αντίθεση και σύγκρουση με όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που διδάσκονται στο σύγχρονο κοσμικό δημοκρατικό κράτος. Φανταστείτε δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κύριος Παπαγεωργίου, πώς θα αντιδρούσε ένας καθηγητής βιολογίας, πώς θα αντιδρά, μάλλον όχι θα αντιδρούσε, πώς αντιδρά ένας καθηγητής βιολογίας, πώς αντιδρά ένας καθηγητής φυσικής, πώς αντιδρά ένας καθηγητής ιστορίας, όταν έρχεται το μάθημα των θρησκευτικών και αντιπαρατίθεται ως μία από τις απόψεις εξίσου ισότιμη. Ισότιμη η εξελικτική θεωρία με την θεωρία του Μήλου, του Φιδιού, του Αδάμ και της Εύας. Ισότιμα, απόψεις. Και όποιος θέλει να φυλάξει τα νότα του από αυτούς τους καθηγητές, προσπαθεί σφυρίζοντας αδιάφορα να ξεφύγει από την ουσία του, δεν ασχολείται. Οι άλλοι, οι πιο ύπουλοι, οι πιο αν θέλετε υστερόβουλοι, λένε ότι ναι, η πίστη είναι κάτι διαφορετικό και δεν μπορείς να πιστεύεις κιόλας και πολλές φορές η πίστη σου μπορεί να σε σώσει. Από την πανδημία, ας πούμε, αν πιστεύεις τη μετάληψη, τη Θεία Μετάληψη θα σε σώσει η πίστη σου. Αυτό το λένε λοιμοξιολόγοι, δεν το λένε θεολόγοι. Είμαστε η χώρα που οι λοιμοξιολόγοι, όπως η κυρία Γιαμαρέλου, η κυρία Λινού, έχουν πει δημοσίως ότι αρκεί η πίστη σου, άρα δεν συμπεριλαμβάνει εμάς, εγώ και να μεταλάβω την πάτησα στο θέμα του να κολλήσω τον ιό. Αλλά ένας πιστός θα μεταλάβει και θα σωθεί, θα προστατευτεί από την πίστη. Αν ένα μικρό παιδί λοιπόν από την αρχή φτάνει στο σημείο να δέχεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι μία από τις απόψεις, πώς δεν θα οδηγηθεί, όπως πολύ σωστά τόνισε ο κύριος Παπαγεωργίου, σε έναν επιστημονικό σχετικισμό που απλώς θα πρέπει να διαλέξει ποια άποψη θέλει, ρε παιδί μου. Δεν θέλω τον Δαρβίνο εγώ. Εγώ θέλω τη βίβλο. Και τα δύο δεν μεταδράσκουν. Και τα δύο δεν είναι νόμιμα. Υπάρχουν πολιτείες στην Αμερική που όχι απλώς και τα δύο είναι νόμιμα, αλλά οι λεγόμενοι δημιουργιστές επιβάλλουν σε σχολεία, όπως σε πολιτείες όπως της Βιρτζίνια, αν θυμάμαι καλά, να μην διδάσκεται το μάθημα της εξελικτικής θεωρίας. Αφού δεν συμφωνεί με τη βίβλο ο Δαρβίνος, τόσο το χειρότερο για τον Δαρβίνο. Τι ήταν, τόσο το χειρότερο για τη βίβλο? Ξέρετε, αυτό το συμπόσιο, αυτή η μερίδα μάλλον, σε οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα θα διοργανόταν από μια αρκετά ηλαρή, ας πούμε, θεατρική ομάδα που θα ήθελε να διακομωδήσει από τους Monty Python ή από τον Mr. Bean, δεν ξέρω από ποιο. Σε καμία από τις δυτικές κοσμικές χώρες, όποια παράδοση και όσο μεγάλη και έντονη θρησκευτική παράδοση και αν έχουν. Μιλάω για χώρες, δεν μιλάω για τα σκανδιναβικά κράτη που έχουν μεγάλη αθεϊστική παράδοση, μιλάω για χώρες σαν την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Γαλλία, όπου ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι βαθιά θρησκευόμενο. Ποτέ δεν σκέφτονται σήμερα στη δημόσια εκπαίδευση να βάλουν ένα μάθημα, ακούστε, μάθημα ομολογιακό, ομολογίας πίστεως. Ένα μάθημα κατήχησης και απολογητικής.
δίπλα στα άλλα μαθήματα που λένε πάντοτε να ερευνούμε, να μαθαίνουμε, αποδείξεις, παιδιά, φέρετε αποδείξεις και αν φέρετε καλύτερες αποδείξεις δεν θα σας κάψουμε, ούτε θα σας πούμε αιρετικούς, θα σας δώσουμε τον Νόμπελ. Όχι, ένα μάθημα που λέει αυτή είναι η πίστη. Η πίστη σε ένα από τα 3.000 δόγματα, κατά προσέγγιση έτσι, χοντρικά, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όλων των θρησκειών. Το ένα από αυτά τα 3.000 είναι το σωστό και τα άλλα 2.999 είναι τα λάθος δόγματα. Και μια χώρα ολόκληρη εκπαιδεύεται από τον υπηαγωγείο να πιστεύει στο ένα από τα 3.000 ως το σωστό και ότι φυσικά όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Να σας τα πω και με πληθυσμιακά νούμερα. Είναι κάπου γύρω στα 240-290 εκατομμύρια οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον κόσμο, με τη μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση της Ρωσίας βεβαίως, δηλαδή άμα βγάζαμε τη Ρωσία θα είχαμε πολύ πιο ταπεινά νούμερα, και με τη μεγάλη βοήθεια της Ρωσίας πάνω στην μελέτη, τη σύγχρονη μελέτη του Ορθόδοξου δόγματος, που έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι και ανορθόδοξο ένας Ορθόδοξος λαός να σφάζει έναν άλλο Ορθόδοξο λαό, όπως κάνει ένα Ορθόδοξο και οι δύο, αλλά εντάξει, έχουν αυτό το χούι, να σφάζουν ένα τον άλλο. Κυρίως να σφάζει ο ένας ως εισβολέας τον άλλο. Λοιπόν, αυτή η τρέλα, αυτή η παράνοια και αυτή η νομιμοποίηση της παράνοιας. Αν ανατρέξετε αυτή τη στιγμή τι παίζει στο διαδίκτυο, στα ακροδεξιά site κτλ. Για αυτή την ημερίδα, θα φανταστείτε ότι είμαστε κάποια ομάδα σατανιστών με οπλές κτλ. Αντιχρίστων, θεομάχων. Αυτά είναι λόγια καθηγητή του Παντίου, όχι κάποιου, ούτε του Κλεωμένη, ούτε της Λουκά. Χτες είπε ότι εμείς είμαστε αντίχριστοι, θεομάχοι, δεν είμαστε άθεοι. Έχουμε μοναδικό σκοπό να πλήξουμε την Ορθοδοξία. Γι' αυτό δεν μιλάμε και εναντίον των Μουσουλμάνων, δεν μιλάμε εναντίον των Εβραίων, μόνο οι Ορθόδοξοι μας απασχολούν. Ποιος το είπε? Ποιος το είπε, πώς τον λένε τον καθηγητή, όχι Δελαπόρτας, καθηγητής κοινωνικής θεολογίας. Δαπέργολας. Στον Focus FM υπάρχουν οι δηλώσεις που μπορείτε να τις χαρείτε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς για αυτό το συνέδριο. Ότι είναι πολύ γνωστό, λέει, τι θα πούνε αύριο, γιατί τα παιχτές. Τι θα πούνε αύριο οι θρησκειομάχοι, οι θεομάχοι, οι εκκλησιομάχοι, οι εχθροί, οι διώκτες της Ορθοδοξίας. Έτσι κάνουμε διάλογο στην Ελλάδα. Εμείς τους λέμε να αντικατασταθεί το μάθημα των θρησκευτικών από μάθημα ιστορίας των θρησκειών, μπας και ξεστραβωθούν και δουν και πόσο σκανδαλιστικά συγγενεύουν οι θρησκείες μεταξύ τους, πόσο δανείζουν ή κλέβουν ή υπεξαιρούν στοιχεία η μία θρησκεία της άλλης, μπας και το δούνε τα παιδάκια και δούνε ότι η Ανάσταση του Χριστού, μπα και ο Μήθρα αναστήθηκε και ο Διόνυσος αναστήθηκε. Τι λες ρε παιδί μου, δεν αναστήθηκε μόνο ο Χριστός? Όλα αυτά τα πολύ αντιχριστιανικά και εκκλησιομάχα και θεομάχα πράγματα. Τώρα γιατί, έχω 5 λεπτά ακόμα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τον φοβάμαι αυτό. Έχει αυτόν τον αυταρχισμό που αποδίδει ως συντονιστής. Λοιπόν, γιατί συμβαίνει αυτή η τρέλα? Και γιατί οι τρελοί λένε μας τρελούς εν πάση περιπτώσει και γιατί έχει γίνει αυτή η πλήρης αντιστροφή? Ο εξευτελισμός του ορθού λόγου στη χώρα που τον εφήβρε. Που τον εφήβρε, ο εξευτελισμός και η περιφρόνηση. Το κλειδί λοιπόν για να το καταλάβουμε αναφέρθηκε νομίζω από τον κύριο Ιωαννίδη σε κάποια στιγμή στο προηγούμενο πάνελ, είναι ο σφιχτός εναγκαλισμός της Εκκλησίας με την πολιτεία. Το αμοιβαίο όφελος από αυτό τον σφιχτό εναγκαλισμό που είναι διαχρονικός, όπως είπα και στην αρχή, και είναι υπεράνω δεξιών και αριστερών προσήμων. Κανένας δεν μπόρεσε να έρθει σε ρήξη με αυτό το σφιχτό εναγκαλισμό. Από τη μικρή μου πείρα στην πολιτική σας λέω ότι αρκεί μία περιοδία στις ενορίες για έναν πολιτευτή. Νομίζω ο κύριος Κορναράκης το είχε πει μάλιστα όταν παρουσίαζε το βιβλίο του κυρίου Σακελαρίου, ότι πολλές φορές ο ιερέας στο ναό καλεί τον πολιτευτή να πει το πιστεύω, το Πάτερ ημών, δίπλα στο δεξιό ή τον αριστερό ψάλτη. Τον διαλέγει ο πολιτευτής ανάλογα με την πολιτική του τοποθέτηση, ώστε να είναι και σαφές αν είναι δεξιός ή αριστερός.
και να πάρει από την ενορία, τις ενορίες, το χρήσμα, τα ψηφαλάκια, στην κάλπη, έτοιμα, ζεστά, χωρίς καμία άλλη προσπάθεια. Πολιτευτές κυρίως από τη δεξιά, αλλά και από την αριστερά δυστυχώς. Πολιτευτές σαν την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία απλώς έκανε μια γενναία δήλωση στην αρχή της πανδημίας, εγώ θα μεταλάβω βρέξει χιονίσει. Σίγουρη επανεκλογή. Μετά ήρθαν οι επόμενοι. Ο κύριος Κουτσαμπασάκος προσευχήθηκε, μετέλαβε, είχε καλέσει τουλάχιστον, ξέρω εγώ, 2-3 τηλεοπτικά συνεργεία μεταξύ μαζί του όταν μετέλαβε. Το έκανε τόσο διακριτικά, τόσο σεμινά, τόσο χριστιανικά και αμέσως ανέβασε τις φωτογραφίες. Σίγουρος και ο κύριος Κουμουτσάκος. Ο κύριος Κουρουμπλής, για να μην νομίζετε ότι μιλάω μόνο για τη δεξιά, ο κύριος Κουρουμπλής πήρε το χρήσμα από τον ίδιο τον πρώην Μητροπολίτη Αμβρόσιο, ο οποίος βγήκε δημοσίως και είπε, προσέξτε, όχι εγώ ο Αμβρόσιος στηρίζω τον Κουρουμπλή, όχι η Μητρόπολη Καλαβρίτων στηρίζει τον Κουρουμπλή, η Εκκλησία στηρίζει τον Κουρουμπλή. Όλη η Εκκλησία μαζί με τον Κουρουμπλή. Του βγήκε σε ψινό όμως. Του βγήκε σε, όχι, θα το ξαναβρει, δεν πειράζει. Εγώ, Νίκο μου, έμαθα ότι βρίσκονται πάλι στα μέλια με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πόσο ψινό του βγήκε. Λέω, δεν εξελέγει ευρωβουλευτής. Ναι, μπορεί να μην εξελέγει ευρωβουλευτής, αλλά μια καριέρα η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, γιατί το έχεις ζήσει στο πετσί σου και το έχεις πληρώσει στο πετσί σου. Έχεις πληρώσει τη δύναμη της Εκκλησίας στο πετσί σου. Μεταξύ μας είμαστε τώρα, δεν μας ακούει κανείς. Λοιπόν, έχεις πληρώσει την εξουσία της Εκκλησίας στο πετσί σου και ότι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή επιβάλλει ποιος θα μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο και ποιος δεν θα δει ποτέ την πόρτα του ελληνικού κοινοβουλίου ανοιχτή, είναι για μένα το μεγαλύτερο διαχρονικό σκάνδαλο. Και είναι και το μεγαλύτερο σκάνδαλο, επίσης, ο πιο προφανής λόγος, που δεν προχωράμε όχι μόνο στο διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Αυτό μοιάζει μια πολύ μακρινή ουτοπία για το συγκεκριμένο σημερινό στάτους. Αλλά απλώς σε κάτι τόσο προφανές, όσο η αντικατάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών από το μάθημα της ιστορίας των θρησκειών. Κάτι τόσο απλό. Δεν κάνουμε ούτε αυτό. Ενώ για άλλες φορές, όπως ξέρεις, επειδή πολύ σωστά ανέφερες ότι στο λόγο σου ότι η κοινή γνώμη δεν είναι και τόσο πολύ θρησκομανής όσο φανταζόμαστε και μπορεί να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση στις αποφάσεις της πολιτείας, σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση του πολιτικού γάμου, όπως στην περίπτωση της αποποινικοποίησης της μοιχείας, όπως στην περίπτωση της θανατικής ποινής, δεν είχε κανένα πρόβλημα η πολιτεία να έρθει, όπως σε περίπτωση με τις ταυτότητες, να έρθει σε αντίθεση με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης και να επιβάλλει, γιατί ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάνω από τις προκαταλήψεις και τις εμπονές και τις ιδεοληψίες και τις βλακίες της εκάστοτε κοινής γνώμης. Και αυτές πρέπει, αυτά τα δικαιώματα πρέπει να προστατεύει η πολιτεία με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος. Ευχαριστώ.